Προκλητική εμφανίστηκε για άλλη μια φορά η Τουρκία, η οποία επιχείρησε ομά να παρέμβει στα εσωτερικά της χώρας μας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητεί να αλλάξει απόφαση του Αριουπάγου, ο οποίος απέρριψε το αίτημα μειονοτικών συλλόγων της Θράκης να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικό στην ονομασία τους. Την ίδια στιγμή δόθηκε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη δράση των Ελλήνων κομμάντων. Ισχυρό μήνυμα αποτροπής έστειλε το ΓΕΘΑ με εντυπωσιακό βίντεο από την επίδειξη των δυνατοτήτων της νεοσυσταθήσας διοίκησης ειδικού πολέμου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας από το μαρτυρικό δοξάτο της δράμας έστειλε το δικό της μήνυμα. Η ανάμνηση της θυσίας τους ενδυναμώνει την πίστη μας στις αξίες και τα ιδανικά του έθνους. Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Βουλής του Αντιπροσώπου της Λιβύης, Αγγίλα Σάλεχο, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα. Τσαβούσογλου από τα κατεχόμενα που βρίσκεται δήλωσε αμετακίνητο στη γραμμή της λύσης του Κυπριακού εκτός πλαισίου του ΟΗΕ, απειλώντας με αξιοποίηση των αδειών γεώτρησης, καθώς ζητούμενο για την Τουρκία είναι ο διαμοιρασμός των πόρων του νησιού. Τουρκία olarak KKTC'nin lisans verdiği yerlerde, ruhsat verdiği yerlerde biz de gerekli faaliyetlerimizi sürdürürüz bugüne kadar olduğu gibi ve Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin haklarında kimseye yedirmeyiz. Ο Μερτσελίκ υπενθύμισε πως ο Σουλτάνος θα βρίσκεται στα κατεχόμενα την αποφράδα ημέρα της εισβολής στην Κύπρο.